Face to Face με την Ασημίνα Τζάθα. Η έγκυρη ενημέρωση και όλες οι ειδήσεις για όσα συμβαίνουν στον χώρο της υγείας και της ιατρικής. Την Τετάρτη, καλεσμένος εκπομπής, ορθοπαιδικός χειρουργός Αθανάσιος Κουκάκης. Face to Face. Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, στο Channel 9. Laura is quite she's quite a diminutive figure. She's very small, and so the idea of having, and she has a huge instrument. The cello is enormous; it's bigger than her. Trying to sort of convey that in an image would be quite fun. Jonathan Worth est un photographe de renom. Il a illustré des couvertures du New York Times, photographié les plus grands acteurs. Aujourd'hui, avec Internet, sa manière de travailler a complètement changé. Copyright is really problematic. All rights reserved is really problematic. You know, it made sense when it was used by these big publishers. When I supplied images to one publisher, and they stopped the other publisher publishing them before they did, kind of made sense. But when my images, and I say images rather than photographs, are online, then suddenly everybody's a publisher. And when they wield that copyright on the 14-year-old girl who's sharing my images on her blog, that's entirely inappropriate. Jonathan vit avec son temps. Il côtoie de près la jeune génération. I teach kids. I have kids myself, and it's really difficult. I watch what they do online. I watch how creative they are. They take other people's work, they mix it up, they make new stuff, and it's really exciting to watch them. But at the same time, I have to caution them that every time they break the law, that this may impact on their future. Every keystroke, every web search, every publication to YouTube, to Facebook, to wherever it is logged and doesn't go away. You know, I've got two 12-year-old criminals in my kitchen. Στις θρησκείες και οι γεωπολιτικές εξελίξεις της Ηπείρου. Μια περιήγηση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με ξεναγό τον ελληνιστή Ουμπέρτο Έκο. Μαζί, BBC History Magazine. Ο αγώνας των Ελληνίδων για πολιτική χειραφέτηση. Ανατολικό μέτωπο, ο σοβιετικός εφιάλτης του Χίτλερ. Και Βήμα Μαγκαζίνο, μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Μπες στην υγεία και την ευεξία. Ομορφιά, fitness, υγεία, διατροφή, ψυχολογία. Ενημερώνουμε, δοκιμάζετε, επιλέγετε και απολαμβάνετε. Αξιόπιστα, η ζωή στα καλύτερά της. Vita.gr. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του One Channel στις 7. Λίγες ώρες πριν συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τίποτα δεν δείχνει ότι η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δεύτερη συνάντηση για διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών στη Λευκορωσία που ξεκινά σε λίγες ώρες. Την ίδια ώρα, χωρίς τέλος, είναι βομβαρδισμοί σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, με τους Ρώσους να ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Οι Ρώσοι στρατιώτες, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσγειώθηκαν στην περιοχή με 20 ελικόπτερα. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες και για την κατάληψη της πόλης Χερσόνα, με τον Ζελένσκι να λέει ότι δεν έχει καταληφθεί από τους Ρώσους. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιστροφή των Ελλήνων από τη Μαριούπολη με κομβό 21 αυτοκινήτων που μεταφέρουν 82 Έλληνες και να εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχόμενα μπορεί να χτυπηθούν ως προβοκάτσια των Ρώσων, ούτως ώστε να κατηγορήσουν για υπεύθυνους τους Ουκρανούς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Πάμε να ακούσουμε την Βαλεντίνα Πασκάλ, την Ελληνίδα κάτοικο της Μαριούπολης, που μίλησε νωρίτερα στο Live News και ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα, ούτε νερό, ούτε πετρέλαιο. Ενώ ο κόσμος ανάβει φωτιές στο δρόμο για να φτιάξει φαγητό. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Όσοι νομίζουν ότι εδώ είναι ο τόπος που πρέπει θα είναι το δικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε ομοθοπία, ούτε άμα έχουν καρδιά και ψυχία οι άνθρωποι, ειδικά οι Ρώσοι. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ρατσις, πώς λέγεται στα ελληνικά, ένα λεπτά και νευριάζω. Ότι για μένα είναι όλοι άνθρωποι. Έτσι. Εγώ είμαι Ελληνίδα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ουκρανία. Από εδώ και πέρα οι Ρώσοι για μένα είναι ο χειρότερος λαός στον κόσμο. Χίτλερ. Ρασισμός, φασίστες, δεν ξέρω, λέξεις δεν υπάρχουν. Δημοκρατία είναι ελληνική λέξη. Το έχουν οι Έλληνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας άλλος. Οπότε άμα δεν ξέρω τι πάει να πει δημοκρατία και ανθρώπινα
και ονοτροπία θα και... κάθονται κλειστά. Βαλεντίνα, έχετε ρεύμα, έχετε θέρμανση. Τι ρεύμα, ρεύμα δεν έχουμε, γι' αυτό και βιάζουμε να τελειώσουμε. Τι δυο μέρες δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε πιτρέλαιο, δεν έχουμε νερό. Να σας στείλουμε τα εικόνες πώς... Πώς ο κόσμος παίρνει φαγόσιμα και φεύγει από τα μαγαζιά και γίνεται ένας χαμός. Πώς βγαίνουν έξω και κάνουν φωτιά για να κάνουν μια σούπα, ξέρω εγώ. Κρέας, να τηγανίσουν για να φάνε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πόλεμος. Όχι αστείο. Συγκλονιστικές σκηνές από μευτήριο στο Κίεβο που έχουν μετατρέψει το υπόγειο σε θαλάμους για νοσηλεία, μετέφερε μέσω της εκπομπής Live News ο κύριος Στάσος Τσιάμης, κάτοικος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Να παρακολουθήσουμε τύπ. Πλάνα που βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι, είναι πλάνα που μας έστειλε ο Τάσος το πρωί. Πήγε στο νοσοκομείο, σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία του Κιέβου. Είναι μευτήριο αυτό. Είναι μευτήριο. Για πες μας λίγο, Τάσο, να παρακολουθούμε τα πλάνα. Έχουν μεταφέρει όλα τα δωμάτια από πάνω στο υπόγειο, ναι. Εκεί που ήταν οι αποθήκες και διάφοροι βοηθητικοί χώροι. Τους έχουν διαμορφώσει όλους τους χώρους σαν κανονικά δωμάτια. Το βλέπουμε, ναι. Για να φιλοξενήσουν τις γυναίκες. Ναι. Από τη μέρα που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Έχουν γεννηθεί 20 παιδιά. Τα 5 γεννήθηκαν εκεί στο υπόγειο. Τα παιδιά του πολέμου. Τα παιδιά του πολέμου, εντελώς. Βλέπουμε τις... Και είναι ακόμα 28 γυναίκες στη σειρά που περιμένουν τη σειρά τους για να γεννήσουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι και βλέπουμε πώς αυτή την ώρα λειτουργεί το μεγαλύτερο μευτήριο του Κιέβου από τα πλάνα που μας έστειλε το πρωί ο Τάσος. Ο οποίος μετά πήγε... Στο μετρό. Εδώ βλέπετε αρκετό κόσμο, επειδή το μετρό είναι ακριβώς και αυτό δίπλα εδώ στις τηλεπικοινωνίες και είναι κατοικημένη, είναι η περιοχή που ζει εδώ ο κόσμος, δεν είναι όπως το κέντρο που είναι πιο πολύ μαγαζιά. Ναι. Υπάρχει όπως βλέπετε αρκετός κόσμος, πολλά παιδιά, ναι. Πολλά κατοικίδια. Κατά... Μικρά παιδιά να παίζουν, βλέπουμε ότι είναι και σειρμοί. Οι οποίοι είναι σταματημένοι. Είναι ανοιχτή, με τις πόρτες ανοιχτή, ποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα να κάτσει εκεί. Συγκλονιστικές σκηνές από μευτήριο στο Κίεβο, όπως είδαμε, που έχουν μετατρέψει κάτοικοι σε μευτήριο. Τώρα, για την έντονη παρουσία Ρώσων στρατιωτών στην Χερσόνα της Ουκρανίας, έκανε λόγο ο κύριος Μπαντελής Αλεξόπουλος, που μένει στην πόλη και μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή Live News. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην πόλη από χθες το απόγευμα, από τα διάφορα βίντεο που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλάζει και το κόσμο δάξιδου, έχει πάρα πολύ. Πεζικό. Δηλαδή Ρώσους. Στην αρχή μπήκε μέσα στην πόλη πάρα πολύ πεζικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάποια άρματα. Ρώσοι στρατιώτες και ρώσικα άρματα πάντα έτσι. Κάποια τάγκς. Ρώσικα. Μάλιστα τάγκς, κάποια τάγκς. Ρώσικα τάγκς. Ουκρανούς στρατιώτες ή δυνάμεις τεθωρακισμένα ή ό,τι άλλο βλέπετε μες στην πόλη ή όχι. Οι Ουκρανοί στρατιώτες, ακούστε να δείτε, υπήρξαν σήμερα, χθες το βράδυ, 4 η ώρα, ακούσαμε πολλές ντουρκέτες να πέφτουν. Έτσι? Mm-hmm. Από το θόρυβο πλοίων έχουμε μάθει και δίνουν το κάθε όπλο. Μετά σταματήσανε. Το πρωί πετάξανε ελικόπτερα γύρω-γύρω εδώ πέρα από την πόλη, νομίζω προς κατεύθυνση προς τον Νικολάεβ, μάλλον η αναγνώριση, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ακούσαμε να περνάνε ελικόπτερα. Και από γνωστούς και φίλους γίνονται πάρα πολλές αυσιμαχίες με όπλα. Σώμα όχι με σώμα. Με τάξη. Δηλαδή δεν εδώ στο χωριό δεν ακούμε τίποτα. Με πιστόλια, με όπλα, με καλάσνικο. Μάλιστα. Αλλά εσείς... Έχει η πληροφορία που ξέρω ναι. Είναι ότι έχουν αρκετοί άμαχοι χάσει τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άμαχοι. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Φίλης, εκτίμησε πως η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος στο οποίο το ανατολικό της κομμάτι έχει εκατομμύρια ρωσόφωνους ή με ρωσική συνείδηση. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι και εκεί, λόγω του Ντομπάς και του Ντονιέτσκ, υπάρχει μία μάζα ανθρώπων οι οποίοι θα δεχτούν. Να αλλάξουν πλευρά, να το πω έτσι. Λοιπόν, άρα θα φτιαχτεί κάποιο κρατικό, κάποιο μόρφωμα, κάποιο κράτος από τον Ντονιέτσκ στον Ντομπάς και μάλλον την ακτογραμμή της Ουκρανίας. Πλέον πλην της Μαριούπολης η Αζοφική έχει γίνει Ρωσική θάλασσα. Και από κάτω το μεγάλο μέρος, η Οδυσσός έχει μείνει ακόμα που δεν έχει καταλήξει. Θα πάνε προς την Οδυσσό, ακριβώς για να επιληθεί
με τον τρόπο του και το θέμα της υπερδνηστερίας. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω το κομμάτι θα είναι ήσυχο. Από εκεί και ύστερα είναι τι θα αποφασίσουν οι Ρώσοι να κάνουν στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή το βορειοδυτικό. Εάν και εφόσον εγκαταστήσουν δικιά τους κυβέρνηση, νομίζω έτσι όπως είναι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν θα έρθει η Δυτική θα επαναστρατικοποιήσουν το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, επί της ουσίας εκεί που θα είναι το νέο σιδηρούν παραπέτασμα, προσέξτε τι θα πω, υπάρχει κίνδυνος να βιώσουμε καταστάσεις όπως του Ισραήλ και της Αιγύπτου, όπου γινόταν ο πόλεμος φθοράς. Η οργή της Δύσης εναντίον της Ρωσίας αποτυπώνεται και στον χώρο της τέχνης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έδωσε εντολή να ακυρωθούν εκδηλώσεις με κρατικούς ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και η παράσταση Λίμνη των Κύκνων. Στην Γερμανία, ο Ρώσος μαέστρος και πρόσωπο εμπιστοσύνης του Βλαντιμίρ Πούτιν εκλήθη να εγκαταλείψει τη θέση του στη Φιλαρμονική του Μονάχου, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία